Καλημέρα και εσάς. Συγγνώμη για την έλλειψη εικόνας. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και απλός. Κατά τη γνώμη μου, η κυβέρνηση έχει επιλέξει μια λάθος στρατηγική, του βλέποντας και κάνοντας. Το έκανε στο πρώτο πακέτο μέτρων, το πρώτο δίμηνο ουσιαστικά, όπου εκ των πραγμάτων έχουμε τα αποτελέσματα του πρώτου διμήνου και θα επιμείνω λίγο σε αυτό, δηλαδή στα θέματα των μισθών είχε δώσει μόνο την αναστολή εργασίας στα 550 ευρώ κτλ. Και στα θέματα της ρευστότητας των επιχειρήσεων, στο οποίο θα έρθω αμέσως μετά, είχε επιλέξει την επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία από 205.000 επιχειρήσεις τελικά μόνο 53 κατάφεραν την πάρουν. Μιλάμε για ένα μικρό ποσό στήριξη των επιχειρήσεων. Στο ΤΕΠΗΧ 2 είχαμε διάφορα προβλήματα, κυρίως λόγω του φόβου του υψηλού επιτοκίου μετά τη διετία, και στο Ταμείο Εγκυοδοσίας μια κανονική μικρομεσαία επιχείρηση δεν μπορούσε να ενταχθεί, διότι η εγγύηση στο 80% έπεφτε στο 40%, άρα ζητούσαν επιπρόσθετες εγγύησεις οι τράπεζες, προσωπικά, περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικά. Άρα, συμπέρασμα πρώτον, ότι τα μέτρα τα οποία είχαν πάρθει στο πρώτο πακέτο τα κρίνουμε και βλέπουμε ότι η ενότητα αυτή είχε διάφορα προβλήματα. Μπαίνω στη δεύτερη ενότητα τώρα. Δυστυχώς και τα χθεσινά μέτρα διατηρούν το βλέποντας και κάνοντας. Έχει χρονικό ορίζοντα τρίμηνο. Κύριε Σαφάκη, δεν είναι λογικό αυτό με την έννοια ότι δεν ξέρεις ούτε τη διάρκεια ούτε το βάθος της ύφεσης? Δηλαδή... Αυτό είναι το βασικό μου επιχείρημα. Ναι. Ότι επειδή μία επιχείρηση, βάλτε στη θέση σας του εαυτού σας μία επιχείρηση, με δίμηνο και τρίμηνο και με 5 μεταβλητές ασταθείς, απρόβλεπτες, δηλαδή δεν ξέρουμε πόσο διάστημα θα έχουμε στήριξη της εργασίας οποιασδήποτε μορφής, δεν ξέρουμε πόσο διάστημα θα υπάρχει η αναγκαία ρευστότητα στην επιχείρηση, δεν ξέρουμε πόσο διάστημα θα ισχύουν τα φορολογικά μέτρα, οι φοροαπαλλαγές, δεν ξέρουμε πόσο διάστημα θα και αν θα εφόσον θα υπάρξει μια ρύθμιση στήριξη των επιχειρήσεων όσον αφορά μεσαίες και μεγάλες, αναφέρομαι στην στήριξη επιχειρήσεων που κινδυνεύουν να κλείσουν. Άρα όλα αυτά δημιουργούν ένα τοπίο στο οποίο το βλέποντας και κάνοντας επιτείνει ένα μείζον πρόβλημα, και αυτό είναι η καρδιά του επιχειρηματός μου, ανασφάλειας, ασάφειας και προβληματικής διαχείρισης των πραγμάτων. Θα φέρει μειώσεις μισθούς όλη αυτή η λογική, γιατί βλέπουμε την εκτίμηση πολλών ανθρώπων, τουλάχιστον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, που υπολογίζουν ότι μπορεί να είναι της τάξης του 20% η μειώση στους μισθούς. Η μείωση των μισθών με βάση την χθεσινή εξαγγελία είναι 20%. Δηλαδή κάνει ένα βήμα προς τη στήριξη της απασχόλησης και όχι της ανεργίας. Υπενθυμίζω ότι αυτό ήταν μια πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στο Μένουμε Όρθιοι 1 με τρεις σημαντικές διαφορές. Πρώτον, εμείς προβλέπαμε τη στήριξη στο 100% του μισθού και όχι στο 80%, άρα όχι περικοπή 20% του μισθού που κάνουν τα χθεσινά μέτρα. Δεύτερον, στη διάρκεια λέγαμε εξάμηνο και όσο χρειαστεί. Και τρίτον, είχαμε ένα αυστηρό όρο καμιά μεταβολή των εργασιακών σχέσεων. Αυτό είχαμε προτείνει στο 1. Άρα εδώ έχουμε μια πολύ διαφορετική τοποθέτηση. Η κυβέρνηση είναι εμφανές. Τώρα ανέρχομαι στο κεντρικό επιχείρημα. Γιατί είναι δίκαιη η κριτική ότι η κυβέρνηση προχωράει αργά βλέποντας και κάνοντας? Διότι τη συγκρίνουμε με τα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία και ούτω καθεξής. Και εκεί διαπιστώνουμε ότι στην προσπάθειά τους όλες αυτές οι χώρες ακριβώς να δημιουργήσουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια έχουν διαθέσει περισσότερους πόρους με μεγαλύτερη και ασφαλέστερη διάρκεια και δημιουργούν ένα πλαίσιο για την επιχείρηση και την εργασία πολύ πιο σταθερό, προκειμένου να πετύχουν ένα απλό στόχο, αυτό που όλοι και ο κύριος Κύρτσος και εσείς και εγώ και ο καθένας, πώς μπορούμε να επηρεάσουμε το μείον 10% την ύφεση. Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος. Πώς δηλαδή
θα πάρουμε εκείνα τα μέτρα που το μείον 10 θα το κάνουν μείον 7, μείον 6 και ούτω καθεξής. Και το 21, στη φάση της ανάκαμψης, αυτά τα μέτρα να μπορούν να διευκολύνουν την ανάκαμψη. Μάλιστα. Αυτό είναι το επίμαχο θέμα και εκεί έχουμε δύο διαφορετικές λογικές της κυβέρνησης. Για να δούμε τι απαντάει ο κύριος Κίρτσος. Που... Μια κουβέντα από τον κύριο Κίρτσο.